Τσουγουλού, Priority, Rumble, Thres, MF, Carthus, Lock. Ναι! Πάρα πολύ, θα μας περνάει σχεδόν σε όλους όλα πέρα, τίποτε να κουμπάει αυτό μια φορά. Πάμε στο Brook, Homeless, καλησπέρα, πάμε! Το way management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, έλα, Βασίλη, κούρασε. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι draft, αγόρι. Κάνε σε Βασίλη. Κάρθους Λοκ λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους το 13 θα επιστρέψει, επιστρέφει. Καλησπέρα κύριοι, να λέτε πάλι καλά που βρίσκω λίγο χρόνο για να βγάλω τα patch notes, γιατί τώρα με το cast του LEC τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Λοιπόν, patch notes 11-12 είναι το patch note το συγκεκριμένο στο οποίο βάλαμε και εμείς λίγο 5G εδώ να έχουμε. Άρα όπως καταλαβαίνετε το Udyr είναι το καλύτερο pick. Εντάξει, όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα, δεν έχω πάρει ενέργεια σε το εμβόλιο και αν έχω δεν είναι σίγουρα για το League of Legends. Λοιπόν, Mundo, αλλαγή στο Mundo, βασικά σε rework ολόκληρο είναι, το οποίο έγινε ήδη και ένα hotfix. Βασικά αυτό είναι buff για το jungle. Το 16 του, πότε έγινε αυτό, δεν έχω πρόβλημα να το δω. Οκ, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Mundo jungle. Στο μεταξύ, γιατί μπαφάρω το Mundo jungle σε hotfix, ενώ θέλω να τον κάνω top laner. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε όλες τις αλλαγές. Το Mundo το έχω δει αρκετά, το έχω δει πιο πολύ σαν top lane, αλλά με το hotfix που κάνανε θα το δω πιο πολύ από ό,τι φαίνεται σαν jungler. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή η passive του ότι κάνει αυτό το πράγμα με το που δεν σε πιάνει το πρώτο CC που έρχεται και σηκώνεις και βγάζεις live και μετά στην ulti γίνεται Hulk, θα παιχτεί και θα παιχτεί πλέον και σε άλλα team comps. Γιατί παλιά ο Mundo παίζονταν απέναντι σε διπλά, όταν η αντίπαλη ομάδα είχε διπλό EP, που είμαστε σε ένα meta που έχει διπλό EP σε jungle και mid, δηλαδή πολλές φορές. Πιστεύω ότι πρώτα θα το δοκιμάσουν πάρα πολύ και μετά θα παιχτεί σε competitive. Σε solo queue, ξέρετε πώς πάει η κατάσταση. Στο solo queue Mundo είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, Αφίλιος. Το ανεβάζουν το MR, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον Αφίλιος. Ο Αφίλιος είχε ένα weakness στο lane phase και αυτό ήταν το magic damage που μπορούσε να δεχτεί. Γι' αυτό τότε σε ένα meta είχε έρθει Syndra Karth στο bot για να αντιμετωπίσει τον Αφίλιος. Το AD Growth είναι πάρα πολύ σημαντικό buff, όπως και για το Severum, είναι το κόκκινο web μου χιλάρι. Όλες οι αλλαγές που γίνανε και με το attack speed, το οποίο το βγάζει έτσι αλλιώς, από το δεύτερο αντικείμενο, είτε είναι το Runance, είτε το Phantom Dancer, που είναι πολύ καλύτερο αυτό εδώ πέρα, γιατί άμα έχει περισσότερο attack speed, όταν προκάρει και το Phantom Dancer, είναι πιο broken. Αλλά του αρέσει πιο πολύ το Runance του Αφίλιους, κατά τα ψέματα. Σύνο το bonus ID από εδώ. Εδώ, έχει γίνει κάτι περίεργο σε αυτό με τα τσάκρα. Εδώ αυτό φαίνεται σαν nerf, ωραία. Αλλά αν πάτε στο wiki και στα πρώτα patch notes που είχε κάνει η release η Riot στο PBE, έλεγε ότι είναι buff. Ότι και καλά ότι το έχουν μπαφάρει και δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει. Αν κάποιος βγάζει άκρη, let me know. Αυτό είναι σίγουρα buff στο Sentry. Απλά δεν έχω καταλάβει στο mini chakram αν το έχουν νερφάρει τελικά ή το έχουν μπαφάρει. Το Wikipedia λέει άλλα, τα patch notes λένε άλλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υποθέτω ότι είναι buff βέβαια και το απλά είναι type αυτό και είναι λάθος. Ούτε έχω δει επίσημα κάπου να λένε κάτι. Τέλος πάντων. Draven. Το Draven σε καταστάσεις που ήταν καλό θα είναι καλό. Άρα αυτό εδώ απλά κάνει χειρότερες καταστάσεις που ήταν καλό. Τα Draven, Thresh, Lanes και όλα αυτά. Ειδικά στο solo queue. Είναι ένα pick το οποίο μπορεί να grindάρει αν παίζετε duo bot πιο συγκεκριμένα. Για το competitive, πολύ ιδιαίτερα τα draft τα οποία χρειάζονται, τα οποία μπορείς να παίξεις Draven. Ακόμα ένα nerf στον R. Του κατεβάζουν 2 ED. Είδανε ότι άρχισε να παίζεται ο Νάρ με Hello Blades. Άρα του λένε ότι εντάξει, κάτσε να σου βγάλουμε λίγο ED προς τα πίσω. Αν και εδώ πέρα το μεταφράζουν αυτή τελείως αλλιώς. Και για το Boomerang και το Bonus ED, το οποίο παίρνει βασικά και το ED που παίρνει από εκεί το extra για να κάνει damage. Αρκετά stable pick, δεν θα αλλάξει. Δεν μου αρέσει το Νάρ. Θεωρώ ότι όλα αυτά pick τα οποία λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις για να βγάλουν τη μεγαλύτερη αξία που μπορούν. Δεν μ' αρέσουν. Χέκαρι, καλώς ήρθες πίσω στο μέτα. Δεν είναι αυτή η αλλαγή. Αυτή η αλλαγή είναι απλά ακόμα ένα buff το οποίο παίρνεις. Το οποίο είναι back to back to back to back buffs. Μαζί με το Conqueror αυτή τη στιγμή και ο Divine Sander που είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και το Sterax, Follow Up, Black Cleaver, όλο το game. Ο Χέκαρι με 100% επιστρέφει στο μέτα. Σε πολλές περιπτώσεις. Solo queue, να την προτιμήσετε. Στο competitive, να το δούμε λίγο. Αλλά πιστεύω ότι
Θα παιχτεί. Πολύ μίλη το μέτα. Ένα μέτα στο οποίο αν όχι ο Καρύμ κάτσει και παίξει extend team fight μαζί με το heal που κάνει για Divine Sunderer είναι god. Δεν πέφτει ποτέ. Αν έχει μαζί του μια κάρμα είναι ακόμα καλύτερο. Άρα θεωρώ θα παίχτε το Χεκάριμ. Η Λαόι, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν μερικά τσάμπια στο παιχνίδι. Τζάρβαν, καλό και αδιάφορο. Και το πρώτο πράγμα που είπα όταν το είδα είναι ότι ήταν, αυτή είναι πολύ καλή αλλαγή για το Τζάρβαν support το συγκεκριμένο. Ότι κατεβαίνει το cooldown στο W. Το Τζάρβαν support βέβαια παίζονταν μόνο με καλίστα. Άρα μόνο σε καμιά κοινά κορέα θα το δώσει αυτό σε τέτοια lane faces. Για το jungle, δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι είναι το μέτα του Τζάρβαν αυτό για την ώρα. Θα μπορούσα να το δώσω μερικά draft, αλλά... Λοιπόν, Κάισα. Ακόμα ένα nerf. Cooldown πάνω. Ο Ezreal έχει γίνει μέτα. Η Jinx υπάρχει ακόμα στο μέτα. Το Senna παίζεται ακόμα στο bot. Και η Κάισα δέχεται back-to-back-to-back nerfs. Και όσο υπάρχει η Tristana και όλα τα άλλα, δύσκολα τη βλέπω. Είναι αλήθεια. Στο Σολόγιο παραμένει ένα εξαιρετικό pick. Στο competitive, να το δούμε λίγο. Αν και θα είναι ακόμα χρήσιμη Κάισα κατά τα ψέματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν κάνουν πολύ καλό champion ακόμα. Είτε αυτό είναι το key της που μπορεί να έρθει σε ένα draft το οποίο όλοι θέλουν να επιδείξουν στο backline και να έρχεται και η Κάισα μαζί, είτε αμυντικά που μπορεί να γλιτώνει. Αλλά ναι. Malphite. Παραπάνω damage στον hit damage που κάνει τον W. Και με βάση τον bonus armor, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για το Malphite, να σκεφτείτε πώς χρησιμοποιεί τη δικιά του passive. Συνότι απλά θα βγάλει π.χ. 500 armor. Εντάξει, μερικά μάτσα που ήταν καλό ήταν ακόμα Malphite, αδιάφορο δηλαδή. Buff ακόμα ένα στο Ramos, δεν το έχω δει. Πολύ λίγο στο solo queue. Το cooldown καλό είναι στο ρο, αλλά αποτυχημένο reward θα έλεγα. Sorry μαμά εταιρεία, ξέρετε πως σας αγαπάω, αλλά it is what it is. Nasus. Του κατεβάζουν το lifesteal. Και αυτό έρχεται εν συνεχεία από τον nerf του Divine Sunderer. Που του είχαν δώσει πάρα πολύ δύναμη σε ό,τι αφορά το solo queue. Το competitive είναι πολύ δύσκολο να στακάρεις. Δεν έχεις όλη αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. Και δεν γίνεται και τόσο χαμός όπως το solo queue. Άρα ναι. Okay. Αδιάφορο champion επίσης. Renekton, ακόμα ένα nerf. Το nerf είναι στο non-champion healing και στο γενικά στα minions που χίλαρες στο Θεό και ξανακάνεις engage the fight. Γενικά είναι pro-play nerf το συγκεκριμένο, στο solo θα παραμείνει το ίδιο champion. Και στο pro-play βασικά θα παραμείνει το ίδιο champion, απλά θεωρώ ότι αυτό το blind pick Renekton θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου το blind pick Renekton. Δεν το πάω σαν το LS way που το θεωρεί giga useless, το θεωρώ useful. Απλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι και priority σε first pick, δηλαδή, εντάξει. Έξυπνο nerf στο Talon, εντάξει, solo queue nerf, αλήθεια, solo queue nerf σε high elo. Το return damage θα κάνει λίγο πιο skill να το πετύχεις, ενώ το, actually, το πρώτο W είναι undodgeable σε πολλές περιπτώσεις, είναι και μεγάλο το πλάτος, άρα ναι. Ούντρ nerf, εντάξει, νερφάνω το καλύτερο champion στο παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρετε την αγάπη μου που έχω για το Ούντρ. Όχι ρε, εντάξει, είπαμε, έχει πάρει ενέργεια στο εμβόλιο, αλλά όχι και έτσι. Ακόμα μισούμε το Ούντιρ. Άντε πάρτο. Άντε φύγε δηλαδή από το μετα. Άντε. Και άλλο damage nerf μαζί με τα phaser nerf. Άντε, σταματήστε να το παίζετε ρε φίλε. Έλα, σταματήστε, όχι άλλο. Όχι άλλο Ούντιρ φίλε. Όχι άλλο Ούντιρ. Όχι άλλο, βαρέθηκα. Ελπίζω αυτό να είναι το nerf το οποίο απλά θα καταδικάσει το Ούντιρ να μην ξαναπαιχθεί. Please, make it happen. Βάρους. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ωραία. Θα παραμείνει καλό το Βάρους. Είναι σημαντική αλλαγή η οποία του κάνουν. Για τα lethality build προφανώς και τη δύναμη που έχουν τα lethality build. Και όταν ποουκάρει. Στο μυαλό μου αυτό το nerf είναι ότι ξέρεις κάτι. Είναι το πρώτο πιστεύω από τα άλλα τα οποία ίσως να έρχονται. Στο μυαλό μου είναι ότι δεν μπορείς να παίξεις τον Βάρους μόνο του σαν poke και να βγάζει το value το οποίο βγάζει. Παίξω σε ένα poke opposition ή σε ένα διπλό poke draft ή με Jay Zoe, Nidal, whatever και τότε βγάλει ό,τι αξία θες ρε φίλε. Τώρα όταν από μόνο του το Βάρους κάνει τέτοια ζημιά σε target τα οποία, αυτό ακριβώς που λέει εδώ πέρα, target missing health, είναι broken. Και γενικά έχει και το άλλο build path προφανώς με το auto hit, με το on hit attacks.
Θα παραμείνει βέβαια priority. Δηλαδή ότι έρχεται ένα ειδικάρι από το engage και έχει ένα ειδικάρι το οποίο μπορεί να κάνει engage, έχει ένα πρόλογο κλόκ και όλα σχετικά. Αν και στο επόμενο pass νερφάρουν πάρα πολύ το movement speed. Αλλά τότε θα πάλι θα έχουμε meta changes. Τέλος πάντων. Wukong. Οκ. AD damage. Οκ. Attack damage growth κατεβαίνει. Και το bonus AD από το Q. Αυτό που δεν καταλαβαίνει η Riot και δεν μ' αρέσει το γίνεται αυτό, είναι ότι τώρα μου νερφάρει champion ενώ εξαιτίας κάποιων items γίναν δυνατά αυτά champion. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει τα items να είναι πάντα πάνω τα champions και τα champions να τρώνε ενέργεια να προσαρμόζονται στα items. Ενώ θα πρέπει τα items να προσαρμόζονται στα champions. Όχι τα champions στα items. Είναι, τουλάχιστον στο μυαλό μου, ρε φίλε, θεωρώ ότι όταν έχεις ένα σωστό, σωστά itemization πράγματα, απλά κάνεις πάνω κάτω τα champions για να τα προσαρμόσεις, για να, βασικά να κάνεις πάνω κάτω τα items για να προσαρμόσεις τα champions. Αλλά είναι τόσο πολλά τα champions που κάπου χάνεσαι, κάτι χάνεται. Άρα θεωρώ ότι ίσως να είναι και σωστή αλλαγή στα analytics. Γι' αυτό κιόλας όταν βλέπετε περισσότερες φορές να τρώνε nerf champion αντί για items, πρέπει να καταλάβετε ότι πόσο ένα item επηρεάζει 50 champions. Και βλέπουν ότι τι ανεβοκατεβαίνει και τι έφταιγε. Γιατί μετά, αν νερφάρεις με τον Divine Sunder και τον Black Cleaver, παίρνεις μαζί σου άλλα 50 champion. Θα ήθελα βέβαια να βρεθεί μια χρυσή τομή για να μην δέχονται μόνο nerf τα champion, αλλά είναι πολύ δύσκολο το balance του game, κατά τα ψέματα. Και δεν θα φτιάξει ποτέ αυτό. Είναι artificial το game έτσι που δεν θα αλλάξει ποτέ. Ziggs, αυτό είναι πάρα πολύ καλό buff. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό buff. Λοιπόν, ο Ziggs σε competitive, γιατί σε όλο και θεωρώ ότι αυτά τα champion είναι πολύ δύσκολο να παιχτούν. Σε competitive λοιπόν ο Ziggs, τον ρόλο που έχει σε ένα draft είναι wave clear, πιάνουμε τα side lane, πετάμε ulti, ελέγχουμε το tempo στο map και παίζουμε στα άλλα δύο side. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται πιο γρήγορα το clear σε side lane, όταν είμαστε σε ένα mid game, σε μια κατάσταση mid game, και το Ziggs και μπορεί να επηρεάσει η ομάδα του όλη την άλλη μεριά στο map. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το meta αυτά τη άμεση competitive είναι πολύ δύσκολο να παιχτούν. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα draft, με πολύ zoning, διπλό zoning αν γίνεται. Ενώ είμαστε ένα meta στο οποίο έχει μιλή, πάρα πολύ gap close και όλα σχετικά. Αλλά από το επόμενο patch που αλλάζει αυτό, τρώνε όλα τα move and speed item nerf, τρώνε strike breaker, φεύγουν πράγματα, δηλαδή γίνεται ένα χαμό. Ίσως αλλάξει και το meta τελείως και ίσως πάμε σε ένα meta το οποίο είναι πολύ terrain control meta. Που ο Ziggs, Velko, Xerath και όλα αυτά τα τσάμπια είναι πολύ καλά σε αυτό το meta. Θα δείξει όμως, γιατί αυτό είναι μια πρώτη πρόβλεψη. Πρέπει να δω actually όλες τις αλλαγές στο επόμενο patch. Είναι μια καλή αρχή για το Ziggs όμως. Bug fixes. Είχε ένα bug εδώ πέρα που ήταν στο προηγούμενο. Α, όχι. Αυτά ήταν. Αυτό ήταν το patch. Καλά ρε, μπορούσα να το είχα γυρίσει και άλλη μέρα τότε, άμα είναι τόσο μικρό το patch. Έπα. Αφήνει και το patch 11-12 και τα λέμε αγορίνες.